Ακούγοντας τους δύο συναδέλφους, τους καλούμε και τους δύο να θυμηθούν τα προηγούμενα συνέδρια. Στη Ρόδο, στην Καλαμάτα, τι λέγαμε. Όταν και οι δυο μαζί στράφηκαν τότε, όταν εμείς παρουσιάζαμε κείμενα ολόκληρα για το πώς πρέπει να είναι τα συνδικάτα, είχαν στραφεί εναντίον μας, τα θυμάστε όλοι, με διάφορους τρόπους, με μηνύσεις, με αστυνομία. Και να θυμίσουμε, εδώ απ' έξω ήταν δημιουργίες των ΜΑΤ για να προστατεύσουν αυτή τη λογική και θα λέγαμε τη σαπίλα που επικρατεί. Τα θυμίζουμε για να μην τα ξεχνάμε όταν εμείς θέταμε ένα σημαντικό ζήτημα. Συνδικάτα εργατών, όχι των κυβερνήσεων και των εργοδοτών. Αυτή ήταν και θα είναι η δική μας λογική στο συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα και στην εργατική τάξη. Τώρα, αν κάποιοι εδώ πετάνε φωτοβολίδες, σβήνουν εύκολα οι φωτοβολίδες. Και η χθεσινή και η σημερινή. Το συνέδριο της ΓΕΣΕ, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες, πραγματοποιείται μακριά από τους εργαζόμενους, μακριά από τις ανάγκες τους, μακριά από τις εξελίξεις. Γίνεται στον απόϊχο μιας ανίποτης τραγωδίας, ενός προδιαγεγραμμένου εγκλήματος που στήγησε τη ζωή σε δεκάδες νέους ανθρώπους, νέα παιδιά και μιας συγκλονιστικής λαοθάλασσας χωρίς τη θλιβερή παρουσία σας. Το λέμε και μέσα στο συνέδριο. Το έγκλημα στα Τέμπη δεν πρέπει να ξεχαστεί. Δεν ήταν ούτε δυστύχημα, ούτε ατύχημα, αλλά ένα προδιαγεγραμμένο και διαρκές έγκλημα. Η απεργία συνέθλιψε την άθλια επιχείρηση απαλλαγής ευθυνών της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων, της Hellenic Train, του ΟΣΕ. Θα λέγαμε αυτή η οργή εκφράστηκε με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, φοιτητών, μαθητών που αψήφισαν την τρομοκρατία, την εργοδοτική επίθεση, βγήκαν στο δρόμο καταγράφοντας μια από τις μεγαλύτερες απεργιακές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών που πραγματοποιήθηκε χωρίς την κάλυψη και τη στήριξη της τριτοβάθμιας οργάνωσης. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω για τη στάση της ΓΕΣΕ. Το κύρος της ΓΕΣΕ στους εργαζόμενους το λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι. Δεν το λέμε εμείς. Συναντά την απόλυτη απαξίωση και θα λέγαμε έχει ξεπεράσει τον πάτο. Η ανακοίνωση της ΓΕΣΕ που βγήκε για να δικαιολογήσει την προχθεσινή στάση της, ίσως είναι η μόνη ανακοίνωση της τριτοβάθμιας οργάνωσης που διακινήθηκε τόσο πλατιά στους εργαζόμενους, πήγε από στόμα σε στόμα, δημιουργώντας συνθήματα, θα λέγαμε, ειρωνίας και απέχθειας. Η απεργία στις 8 Μάρτη ήταν η αναγκαία μορφή πάλης για να εκφραστεί συνολικά ο εργαζόμενος λαός. Δεν ήταν μια απλή απεργία. Δεν είχε μπροστά οικονομικά αιτήματα. Δεν είχε να αντιμετωπίσει αντεργατικό νόμο. Τα θύματα της δολοφονίας των Τεμπών, τα θύματα της εγκληματικής πολιτικής, οι φωνές των νεκρών ακούστηκαν πιο δυνατά από εκατομμύρια στόματα νέων ανθρώπων, εργαζομένων και γονιών. Ακούγονται καθημερινά μέσα από διαρκείς κινητοποιήσεις σε χώρους δουλειάς
σχολεία, σχολές στις γειτονιές. Περισσότερα στόματα φωνάζουν δυνατά ότι οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Οι ζωές μας έχουν αξία. Χιλιάδες νέοι εργάτες, μεγαλύτεροι, νέα παιδιά βγήκαν για πρώτη φορά στο δρόμο. Απήργησαν, διεκδικώντας τη ζωή που μας αξίζει, ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, με βάση την εποχή μας, καλύτερο μέλλον για εμάς και για τα παιδιά μας. Εμείς λέμε πως δεν φταίει απλά η κακιά η χώρα. Η χώρα έχει κυβερνήσεις, έχει επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά έχει και το λαό. Ένοχος για το έγκλημα στα Τέμπη είναι το κράτος των λίγων. Είναι η πολιτική της εμπορευματοποίησης που υποβαθμίζει, υποβιβάζει την ανθρώπινη ζωή και τη ζυγίζει στη σχέση κόστος-όφελος, όπου κόστος είναι η ζωή του λαού και όφελος τα κέρδη των επιχειρηματικών συμφερόντων. Είναι το ίδιο κράτος που είναι γρήγορο και αποτελεσματικό για να πληστηριάζει τα σπίτια του φτωχού λαού, που μόλις πριν λίγο άνοιξε πληστηριασμός σε οικογένεια στην Κυψέλη και ήδη τα συνδικάτα και οι μαζικοί φορείς είναι εκεί. Χθες στην Καλαμαριά με τη συνοδεία των ΜΑΤ ξεσπίτωσε με τη βία μια ακόμη οικογένεια. Για να πάρουν μέτρα ασφάλειας στις μεταφορές και στους χώρους δουλειάς μπορεί να χρειάζονται χρόνια και αυτό να πληρώνεται με το αίμα νέων παιδιών και εργατών, αλλά είναι ταχύτατο για να καταστέλει με βία τις δίκαιες κινητοποιήσεις, να ταΐζει με δισεκατομμύρια ευρώ τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό το κράτος μπορούσε να αγνοεί επιδεικτικά τις αγωνιώδεις και τραγικά προφητικές καταγγελίες των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ και σωματείων των συναδέλφων σιδηροδρομικών λίγες μόνο μέρες πριν το έγκλημα. Αλλά παράλληλα, μέσα σε δευτερόλεπτα, μπορούσε να βγάζει παράνομες και καταχρηστικές τις απεργίες που απαιτούσαν μέτρα ασφαλείας του επιβατικού κοινού, προσλήψεις, εκπαίδευση, μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού που λένε ανθρώπινου λάθους. Όλοι οι χώροι δουλειάς, συνάδελφοι, είναι μια κοιλάδα των τεμπών. Η γνωστή πλέον έκφραση «πάμε και όπου βγει» είναι η ανομολόγητη συνήθεια σε πλήθος βαριών και εργασιών. Το κέρδος είναι η αιτία που οι επιχειρηματικοί όμιλοι αδυνατίζουν την ασφάλεια και τα μέτρα προστασίας. Το κέρδος είναι η αιτία που η πανδημία έγινε ευκαιρία για λίγους. Το κέρδος είναι η αιτία που στο όνομά του οι εργοδότες έχουν καταρρύψει τα στοιχειώδη μέτρα για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Τα λεγόμενα πρωτόκολλα υγείας στην πανδημία που άνοιγαν και έκλειναν ανάλογα τις δυνατότητες κερδοφορίας των επιχειρηματιών του τουρισμού είναι νοπά στη μνήμη όλων. Για τον ίδιο λόγο ονόμαζαν πολυτέλεια τη δημιουργία των ΜΕΘ, έκλειναν δημόσια νοσοκομεία. Οι προϋπολογισμοί του κράτους αγνοούν επιδεικτικά τις λαϊκές ανάγκες, δίνουν ελάχιστα για στοιχειώδεις υποδομές. Γι' αυτό πλημμυρίζουν τα σχολεία με την πρώτη βροχή, σκάνε καυστήρες, σκοτώνουν και σκοτώνουν μαθητές, πέφτουν σοβάδες στα κεφάλια των μαθητών, τρέμουμε στη σκέψη μην έρθουν σκηνές Τουρκίας στο πρώτο δυνατό ταρακούνημα από το σεισμό. Οι πραγματικοί ένοχοι έχουν καταδικαστεί στη συνείδηση του λαού και της νεολαίας. Τα υποκριτικά κροκοδίλια δάκρυά τους, οι προσχηματικές παρετήσεις, τα δημόσια συγγνώμη, τα χθεσινά θεατριλίκια με τις τάχα λυπημένες φάτσες των υπουργών στο Υπουργικό Συμβούλιο, όχι μόνο δεν συγκινούν κανέναν, προκαλούν όμως και από πάνω και οργή. Είναι όριμο, αγαπητοί συνάδελφοι, να ανέβει ο πήχης των διεκδικήσεων που θα προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή, να ζούμε και να εργαζόμαστε όλοι με ασφάλεια. Είναι όριμο να διεκδικήσουμε σύγχρονες,
ασφαλείς, φτηνές, μαζικές μεταφορές, κόντρα στην πολιτική που βάζει την ασφάλεια των επιβατών και τα δικαιώματα των εργαζομένων στο ζύγι του κόστους και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Να παλέψουμε για την ενίσχυση του δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας. Να διεκδικήσουμε άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας και αντιπυρικής αντισεισμικής προστασίας. Έλεγχος, εδώ και τώρα, αντισεισμικής θωράκισης σε σχολεία, σχολές, νοσοκομεία, χώρους δουλειάς, πριν να είναι αργά. Μόνο αυτή τη βδομάδα θρηνήσαμε έναν νεκρό εργάτη στην Αρκαδία, ένα νεκρό εργάτη σε λατομείο στον Έστω, μέσα σε δεκάδες εργοδοτικά εγκλήματα των τελευταίων μηνών. Δεν είμαστε αριθμοί. Εδώ και τώρα, άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς. Να διεκδικήσουμε προσλήψεις προσωπικού μόνιμου σε υγεία, παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Από αυτό εδώ το βήμα θέλουμε να δώσουμε το στίγμα της συνέχειας. Συνεχίζουμε ακόμα πιο πολύ, ακόμα πιο αποφασισμένοι. Είναι ο μόνος τρόπος για να μην συγκαλυφθούν οι ευθύνες, ο μόνος τρόπος για να αποδοθεί πραγματική δικαιοσύνη. Καλούμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους εργαζόμενους, την νεολαία, να συμμετάσχουν οργανωμένα και μαζικά στα μεγάλα και μαζικά, θα λέγαμε έτσι πρέπει να είναι, σε κάθε πόλη της χώρας συλλαλητήρια που προγραμματίζονται τις επόμενες μέρες. Στην Αθήνα, την Κυριακή στις 12 του Μάρτη, στις 12 στο Σύνταγμα. Να πάρουν πρωτοβουλίες, να οργανώσουν ακόμα καλύτερα τη λαϊκή οργή, να τη μετατρέψουν σε διεκδίκηση. Να προχωρήσουν σε κοινές συσκέψεις με άλλους μαζικούς φορείς, με φοιτητικούς συλλόγους, με μαθητικά συμβούλια, με επιτροπές συντονιστικές των μαθητών, με γυναικείους συλλόγους. Οι καθημερινές κινητοποιήσεις, οι διαμαρτυρίες σε χώρους δουλειάς, σχολεία, πανεπιστήμια, στις γειτονιές δυναμώνουν. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, είναι και δική μας πρόταση η πανεργατική απεργία για την 5η 16 του Μάρτη. Καλούμε το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ να αποφασίσει σήμερα να μην χαθεί λεπτό και ώρα για να μπορέσουμε να οργανώσουμε την απεργία, να έχει μαζική μαχητική συμμετοχή όλων. Γι' αυτό και πρέπει σήμερα, το ξανατονίζουμε, να αποφασίσουμε την απεργία αυτή. Συναδέλφες και συνάδελφοι, 3 χρόνια πέρασαν από το προηγούμενο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. 3 χρόνια σκληρής δοκιμασίας για την εργατική τάξη της χώρας μας, μιας περιόδου με νέα αντιλαϊκά μέτρα από την κυβέρνηση, με ακόμα πιο σκληρή επίθεση από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Σε αυτά τα χρόνια αναδείχθηκε ακόμα πιο καθαρά ο ρόλος της ηγεσίας στη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ και των δυνάμεων που τη στηρίζουν. Αποδείχθηκε στη ζωή ότι ο χαρακτηρισμός που λέγαμε και λέμε κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός δεν είναι ούτε υπερβολικός ούτε άδικος. Αναδείχθηκε η μεγάλη απόσταση που τον χωρίζει από τα μεγάλα προβλήματα των εργαζομένων, από τη δράση των συνδικάτων για την υπεράσπιση της ζωής και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως στην κατάσταση μελοθάνατων στον κλάδο των σιδηροδρομικών. Σε αυτές τις συνθήκες, ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας, όπου ο συλλογικός αγώνας των εργαζομένων ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου, αναδείχθηκε πιο αποφασιστικά τι σημαίνει να αγωνιζόμαστε για συνδικάτα εργατών και όχι των εργοδοτών. Θα λέγαμε την πανδημία που ξέσπασε, τι φανέρωσε. Φανέρωσε ακόμα πιο καθαρά πως στο σύστημα της εκμετάλλευσης όχι δεν είμαστε όλοι μαζί, αλλά ότι ο κόσμος των εκμεταλλευτών και ο κόσμος των εκμεταλλευομένων είναι 2 εντελώς διαφορετικοί κόσμοι. Ο ιός του κορονοϊού δεν ήταν απλά ένας αόρατος εχθρός όπως αναφερόνταν. Τα μέτρα που πάρθηκαν ήταν ταξικά για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκμετάλλευση των πολλών και όχι για να σωθεί ο λαός.
αλλά για να θωρακιστεί το σύστημα της εκμετάλλευσης και να αντιμετωπίσει τη νέα κρίση. Ήταν άγρια μέτρα στρατηγικού χαρακτήρα, χρόνια επεξεργασμένα και υπογεγραμμένα στα συρτάρια, τα οποία επισπεύστηκαν με αφορμή την πανδημία. Η χιονοστιβάρα των μέτρων μέσα στην πανδημία, ώστε να γίνουν νόμοι με κοία και υπουργικές εγκυκλίους, ήταν ένα ευθύ χτύπημα στους μισθούς και στις εργασιακές σχέσεις, στο ασφαλιστικό, στα εργατικά δικαιώματα. Μαζί με τις παρεμβάσεις στη λειτουργία και τη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, με επιβολή νέων αντιδραστικών κατασταλτικών νόμων, αποτέλεσαν την καρδιά της αντεργατικής επίθεσης. Η πλειοψηφία της διοίκησης της ΓΕΣΕ συντάχθηκε με τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης και των ομίλων, κάλεσε σε γενικό σιωπητήριο, αποτελώντας το χρήσιμο σύμμαχο της κυβέρνησης των επιχειρηματικών ομίλων. Σε συνθήκες πανδημίας κλείδωσε τα συνδικάτα, ακόμα και το κτίριο της ΓΕΣΕ, και επιδίωξε να γίνει το ίδιο, να κάνει το ίδιο όλο το συνδικαλιστικό εργατικό κίνημα. Πίσω από ομιχλώδες κυβερνητικό αφήγημα της ατομικής ευθύνης, επιχείρησε τον αφοπλισμό των εργαζομένων, εξαπολύοντας μαζί με άλλους μηχανισμούς και επιτελεία των επιχειρηματικών ομίλων άγρια ιδεολογική επίδεση απέναντι στους εργαζόμενους, που τους καθιστούσαν υπεύθυνους για τη ζωή και την υγεία. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα του κεφαλαίου καλύπτονταν με επιστημονικό μανδύα, πασπαλισμένο με μπόλικη ατομική ευθύνη, κουρελιάζοντας υγειονομικές διατάξεις για την εξυπηρέτηση των αεροπορικών, ακτοπλοϊκών εταιριών, μεγαλοξενοδόχους, tour operators, στην τουριστική σεζόν, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην προκλητική στήριξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, των βιομηχάνων, των καπιταλιστών, στην ενέργεια, την ώρα που εμείς θρηνούσαμε χιλιάδες νεκρούς. Αντιδράσαμε, δυναμώσαμε τη φωνή μας, πραγματοποιήσαμε μεγάλους αγώνες σε πολύ δύσκολες συνθήκες που έφεραν αποτελέσματα, προστάτευσαν τη ζωή της εργατικής λαϊκής οικογένειας και θα λέγαμε η καθοριστική συμβολή του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου αναγνωρίζεται από κάθε άνθρωπο καλής θέλησης. Δεν αποδεχτήκαμε την πλαστογραφία της ατομικής ευθύνης που διαλαλούσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να κρύψει ότι τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας ήταν βαριά ασθενείς από τις τεράστιες ελλείψεις και κενά, αποτέλεσμα της πολιτικής εμπορευματοποίησης, ιδιωτικοποίησης που ακολούθησαν διαχρονικά και χωρίς καμιά παρέκκληση όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Απορρίψαμε τις σιρήνες ενσωμάτωσης, τα γενικά και αόριστα συνθήματα του «θα λογαριαστούμε μετά», όπως καλούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δίνοντας έτσι χέρι βοήθεια στην κυβερνητική πολιτική. Θέσαμε το ζήτημα της άμεσης οργάνωσης του αγώνα, της διεκδίκησης για να μείνει όρθιος ο λαός, με το σύνθημα «όλοι στα συνδικάτα, όλοι στον αγώνα, κανένας μόνος του». Την ώρα λοιπόν που η ηγεσία της ΓΕΣΕ ήταν απούστα σε κλάδους και χώρους δουλειάς και η μοναδική της δράση ήταν η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελιών, οι αγώνες των υγειονομικών, των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ, μέσα σε συνθήκες πανδημίας και απαγορεύσεων, στρίμωξαν το κυβερνητικό αφήγημα της ατομικής ευθύνης, ενίσχυσαν τις διεκδικήσεις ουσιαστικών μέτρων, αποκάλυψαν τις τεράστιες ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και της μεγαλοεργοδοσίας, που κριτήριό τους δεν ήταν η προστασία της υγείας του λαού, αλλά η διασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, πέτυχαν να αποσπάσουν μέτρα στήριξης της υγείας και του εισοδήματος, αναχέτησαν την απροκάλυπτη καταστολή, την επίδειξη κρατικού αυταρχισμού και βίας. Τέτοιος, και ελπίζουμε ότι το θυμόσαστε όλοι, ήταν ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς του 2020, που έσπασε τις απαγορεύσεις της κυβέρνησης, με τις εικόνες να μεταδίδονται σε όλο τον κόσμο, δίνοντας ελπίδα, κουράγιο και ζωντανό παράδειγμα για το πώς πρέπει να στέκονται οι εργάτες με τα συνδικάτα τους απέναντι στον αυταρχισμό, την καταστολή, τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης και των αγώνων τους, να διεκδικήσουν την προστασία της ζωής τους και την ανατροπή του αόρατου εχθρού
που είναι ο καπιταλισμός. Τέτοιος ήταν ο εορτασμός της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου του 2020, όπου σε όλη τη χώρα συνδικάτες και συνδικαλιστές, άνθρωποι αγωνιστές, προοδευτικοί, πέταξαν στα σκουπίδια τη διαταγή του αρχηγού της αστυνομίας, η οποία απαγόρευε τη συνάθρηση άνω, λέει, των τριών, καθάπασαν την επικράτεια για τρεις μέρες, θυμίζοντας μαύρες μέρες στον τόπο μας. Έσπασε στην πράξη το όργιο απαγορεύσεων και καταστολής που είχε στόχο να καταργήσει τη μνήμη της εξέγερσης του Πολυτεχνείου με πρόσχημα την έξαρση του κορονοϊού, όταν μεγάλοι χώροι δουλειάς και μέσα μαζικής μεταφοράς αποτελούσαν τους κατεξοχήν χώρους υπερμετάδοσης του ιού, χωρίς η κυβέρνηση να παίρνει τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας, κάνοντας κουρελόχαρτρο τα όποια υγειονομικά πρωτόκολλα πήγαιναν κόντρα στα κέρδη των επιχειρηματικών συμφερόντων. Το αντεργατικό προστάσιο που πρόσφερε η κυβέρνηση στους μεγαλοεργοδότες με πρόσημα την πανδημία ανανεώθηκε και εμπλουτίστηκε. Και έχουμε το γνωστό νόμο έκτρωμα, το νόμο Χατζηδάκη. Το βάφτισε εξυγχρονισμό, τις νέες αντεργατικές επιτροπές, το γύρισμα του ρολογιού έναν ακριβώς αιώνα πίσω με το χτύπημα του 8ωρου, την επιβολή 10ωρης εργάσιμης μέρας, την απαράδεκτη αυταρχική παρέμβαση στη ζωή και τη δράση των συνδικάτων. Με αφετηρία, τη μεγάλη σύσκεψη των συνδικάτων στο Sporting το 2021 ξεδιπλώθηκε ένα ευρύ κύμα από εκατοντάδες συνδικάτες σε όλη τη χώρα που δώσαν μάχες μες στους χώρους δουλειάς, με απεργίες, συλλαλητήρια, κινητοποιήσεις, με αιχμή αιτήματα που αντιπάλευαν στην πράξη την αντεργατική πολιτική, διεκδικώντας δουλειά με δικαιώματα, συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις στους μισθούς, απειθαρχώντας ταυτόχρονα στους αντεργατικούς νόμους που επιδίωκαν να βάλουν τα φόπλακα στα συνδικάτα. Η ηγεσία της ΓΕΣΕ, συνδιαμορφωτής του νόμου κατά δήλωση του Υπουργού, ισχυρίζονταν πως δεν γνώριζε τα σχέδια της κυβέρνησης και χαρακτήριζε, αν θυμάστε και την έκφραση, γελία τα συνδικάτα που οργάνωσαν την αγωνιστική απάντηση, που έπαιρναν απεργιακές αποφάσεις και προχωρούσαν σε μεγάλες απεργίες χωρίς τη συμμετοχή της. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να χαρακτηρίσουν την απεργία στις 26 Νοέμβρη του 20 απεργία χωρίς περιεχόμενο. Συνάδελφοι, οι μεγάλοι εργατικοί αγώνες στη Λάρκο, στην eFood, στην Κόσκο, των μεταλλεργατών της ζώνης, των οικοδόμων, των εργαζομένων στα πετρέλαια, στα λιπάσματα Καβάλας, των εργαζομένων στις μεταφορές, στη Μαλαματίνα, τα μεταλλεία Χαλκίδας, στο φάρμακο, στη μεταποίηση τροφίμων φωτών, των καλλιτεχνών, έδωσαν, θα λέγαμε, συνολική ανάταση στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, έδωσαν ελπίδα, έδωσαν αισιοδοξία, δυνάμωσαν το σύνθημα υπόσχεση πως ο νόμος έκτρωμα θα μείνει στα χαρτιά, έδωσαν κύρος στα συνδικάτα, καταξίωσαν ξανά το ρόλο τους στα μάτια των εργαζομένων. Έγιναν χιλιάδες νέες εγγραφές στα σωματεία, τα έβγαλαν σε μεγάλο βαθμό από την ανυποληψία και τη συκοφάντηση που τα είχατε καταδικάσει στα χρόνια που πέρασαν, δυνάμωσε ακόμη περισσότερο ο φάρος της αλληλεγγύης. Οι παρεμβάσεις του ΠΑΜΕ μαζί με τα σωματεία για να παγώσουν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, οι συγκλονιστικές εικόνες με γειτονιές ολόκληρες να σηκώνονται στο πόδι για να μην ξεσπιτωθεί η λαϊκή οικογένεια, οι παρεμβάσεις σε γραφεία παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος για να μην μείνει καμιά εργατική λαϊκή οικογένεια στο σκοτάδι, η εθελοντική προσφορά και βοήθεια των συνδικάτων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, στους πληγέντες από τις πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια, τις πλημμύρες, τον χιονιά, ως την πρόσφατη αποστολή ανθρωπιστικού υλικού στο λαό της Τουρκίας και της Συρίας, αποτελούν ελπίδα και δύναμη στην οργάνωση των εργατικών αγώνων. Με αφορμή την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας και την τυπική έναρξη ενός πολέμου που χρόνια πριν προετοίμαζαν για τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και για τον έλεγχο στην παραγωγή και μεταφορά ενέργειας,
Δυνάμωσαν οι εργατικές παρεμβάσεις ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο με την αποστολή στρατιωτικού υλικού από την κυβέρνηση, τους νέους εξοπλισμούς για ανατολικούς σκοπούς, την ώρα που ο λαός μας στερείται τα βασικά, τη μετατροπή της πατρίδας μας σε ένα τεράστιο ορμητήριο θανάτου. Τα συμφέροντα του λαού μας όχι μόνο δεν βρίσκονται στη βαθύτερη εμπλοκή σε αυτούς τους δολοφονικούς σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών, αλλά στην άμεση επεμπλοκή από αυτούς. Στις πολεμικές συγκρούσεις δεν εμπλέκονται μόνο οι κυρίαρχες τάξεις και κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αλλά ευρύτερες δυνάμεις, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό χρειάζεται να κυριαρχήσει το σύνθημα «Καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή στους δολοφονικούς σχεδιασμούς είπα ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν επιλέγουμε κανένα στρατόπεδο ληστών. Απλώνουμε την αλληλεγγύη μας στον Ουκρανικό και τον Ρώσικο λαό που κοντράρονται με τους εκμεταλλευτές του πλούτου τους που τους κάνουν κρέας για τις πολεμικές μηχανές τους». Συναδέλφες και συνάδελφοι, το ΠΑΜΕ καλεί τα συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και όλους τους εργαζόμενους να δουν την αλήθεια κατάματα. Να αξιοποιήσουν τη μεγάλη πείρα που έχουμε κερδίσει όλοι με τους μεγάλους αγώνες που δώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Η κατάσταση της ζωής μας μπορεί να αλλάξει με την πάλη μας και τη συλλογική μας οργάνωση. Πραγματική όθηση μπορεί να δώσει η ενίσχυση της γραμμής πάλης που προωθούν τα συνδικάτα που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, αλλά και συνδικάτα που είναι ζωντανά, που βρίσκονται μέσα στους αγώνες, έχουν αναφορά στους χώρους δουλειάς, αντιμετωπίζουν ταξικά την επίδεση κράτους και εργοδοσίας. Συνδικαλιστικές οργανώσεις που βρίσκονται ενάντια στη γραμμή του κεφαλαίου και των δυνάμεων που το υπηρετούν σε συνδικαλιστικό και πολιτικό επίπεδο ενάντια στην ίδια την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Δηλαδή, βρίσκονται στην αντίπερα όχθη από αυτή τη γραμμή που πρεσβεύει η ηγεσία της ΓΕΣΕΗ, η γραμμή του κοινωνικού εταιρισμού, της ταξικής συνεργασίας, του συμβιβασμού. Στα καλέσματα προσμονής για να δοθούν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα, στα πλαίσια εναλλαγής των κυβερνήσεων του κεφαλαίου, εμείς οι εργαζόμενοι πρέπει να απαντήσουμε με το δυνάμωμα του αγώνα, της διεκδίκησης, με μεγαλύτερη συσπήρωση στα συνδικάτα μας, με τον αγώνα μας να αδυνατίζουμε τα εμπόδια που στέκονται απέναντι στα δικαιώματά μας, τα συμφέροντα και τις ανάγκες μας. Γερά, μαχητικά, μαζικά συνδικάτα έχουν ως αποτέλεσμα να έχουν οι κυβερνήσεις μεγαλύτερες δυσκολίες για να υλοποιήσουν τους σχεδιασμούς του κεφαλαίου. Έχουμε πικρή πείρα από την αξιοποίηση των συνδικαλιστικών μας αγώνων ως πλάτη για να ανεβοκατεβαίνουν αντεργατικές αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Πιο δυνατά η δική μας οργάνωση και αδύναμα τα κόμματα που θα σχηματίσουν την επόμενη αντεργατική κυβέρνηση. Συμφέρον των εργαζομένων είναι να πάρει νέα όθηση και δυναμική το σύνθημα που βγήκε μέσα από την ίδια τη ζωή σε δύσκολες καταστάσεις, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους, σε μέλη διοικητικών συμβουλίων, σε συνδικαλιστές που το μυαλό τους τους καλεί να τολμήσουν, αλλά δεν αισθάνονται έτοιμοι για ατομικές και συλλογικές συγκρούσεις, σε όλους όσους κατανοούν αυτή τη μεγάλη αναγκαιότητα, ανεξάρτητα αν έχουν επιμέρους διαφορές, προβληματισμούς, επιφυλάξεις, τους καλούμε να συμπορευτούμε σε αυτό τον όμορφο αγώνα. Όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε όλα όσα μας βασανίζουν και φέρνουν τη ζωή μας σε αδιέξοδο, αλλά και να περάσουμε στην αντεπίδεση με επίκεντρο την ικανοποίηση των αναγκών. Με σωματεία, οργανωτές της πάλης και όχι ηλεκτρονικές πλατφόρμες, με τα μητρώα τους να έχουν παραδοθεί στις ενώσεις των εργοδοτών, με συνδικάτα που θα σχεδιάζουν, θα προβληματίζονται, θα αποφασίζουν από κοινού για την προοπτική του αγώνα, τις διεκδικήσεις τους, και όχι συνδικάτα που θα λειτουργούν ως μηχανισμός για να εξασφαλίζονται καρέκλες και θέσεις. Προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω και για να ανέβει συνολικά η αποτελεσματικότητα των εργατικών αγώνων είναι τα συνδικάτα να περάσουν στα χέρια των εργατών. Οι αγώνες που θα οργανώσει η τάξη μας θα είναι αυτοί που θα βάλουν την τελική σφραγίδα για όλα όσα ονειρευόμαστε, για όλα όσα έχει ανάγκη η τάξη μας. Στο δρόμο αυτό, σε αυτό το μεγάλο μέτωπο,
Καλούμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για τους εργαζόμενους να προχωρήσουμε και να πορευτούμε μαζί. Όσον αφορά βέβαια εδώ αυτό που γίνεται, το λέμε παροδία του εργατικού συνεδρίου της μέρες αυτές, σίγουρα οι εργαζόμενοι, οι διαδηλωτές, οι νέοι άνθρωποι που πήραν μέρος στις κινητοποιήσεις όλων αυτών των ετών και ιδιαίτερα της τελευταίας εβδομάδας, σε καμιά περίπτωση δεν θα ήθελαν να δουν αγωνιστές, συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, αλλά και άλλους αγωνιστές που βρίσκονται μέσα στους αγώνες, να ταυτίζονται με αυτή την εκφυλιστική διαδικασία που εξελίσσεται. Και αυτό είναι το πιο κομψό που μπορούμε να πούμε. Καλούς αγώνες και είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να νικήσουμε. Γι' αυτό καλούμε την εργατική τάξη και την Κυριακή και στην απεργία να είναι παρούσα. Να είστε όλοι καλά.